Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εκλογές 2014, λίγες μέρες πριν την 18η Μαΐου, όπου οι πολίτες όλης της χώρας θα κληθούν να επιλέξουν τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, αλλά και τα συμβούλια των εκάστοτε περιοχών, είτε περιφερειακά είτε δημοτικά. Προσκεκλημένη μου απόψε εδώ στο στούντιο του ThrakiNet είναι η κυρία Ειρήνη Αλεξά, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη Ανάσα για την Αλεξανδρούπολη, που ηγείται ο Παύλος ο Μιχαηλίδης. Κυρία Αλεξά, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Καλώς Καλεντερίδου. Ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά σε αυτή τη διαδικασία? Εδώ στην πόλη, ναι. Όχι όμως πρώτη φορά στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγώ, αν θέλετε να πω λίγα πράγματα. Φυσικά και θέλουμε, ναι, να σας γνωρίσει και ο κόσμος. Ακριβώς. Γεννήθηκα στο Αγρίνιο, αλλά έζησα για πολλά χρόνια στην Αθήνα λόγω σπουδών. Εκεί απέκτησα την οικογένειά μου και ασχολήθηκα και με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παλαιότερα, βεβαίως, είχα χρηματίσει σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων για 2 τετραετίες. Οπότε, λοιπόν, μετά από μια ανάπαυλα, πρέπει να πω, εδώ και 9 χρόνια ζω σε αυτή την πόλη και ευελπιστώ ότι θα μπορέσω να ζήσω πολλά περισσότερα Σας χρόνια κέρδισε εκεί. Σας κέρδισε η πόλη δηλαδή για να μείνετε ακριβώς, εδώ? Ακριβώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει πλεονεκτήματα τα οποία εγώ δεν συναντούσα εύκολα στην Αθήνα, όσοι την επισκέπτονται και όσοι ζουν περισσότερο, πολύ περισσότερο. Καλά, για λίγο η Αθήνα είναι ωραία, έχει την γοητεία της. Ναι, σαν επισκέπτης μπορεί να σου δίδει έτσι αρκετά πράγματα, αλλά όταν μένεις μόνιμα αντιμετωπίζεις δυσκολίες πολλές. Εδώ όταν ήρθα, το παιδί μου ήταν στην πέμπτη δημοτικού. Ένιωσα απελευθερωμένη, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, παρήχε αυτή η πόλη, αυτό το άνοιγμα και την ασφάλεια που ένιωθα εδώ ως μητέρα για το γιο μου, Είχατε δεν την έλεγχο. είχα. Δεν την είχα στην Αθήνα. Δεν ξέρω πώς θα εξελισσόταν η ζωή μας εκεί, βεβαίως. Έζησα πολύ ωραία και εκεί, δεν μπορώ να πω. Αλλά εδώ έχει άλλο δις πλεονεκτήματα που τα επιλέγω, γι' αυτό και μένω εδώ. Και βεβαίως σήμερα χρέος μου θεωρώ. Το παιδί μου δίνει εξετάσεις αυτή την εποχή. Είμαστε Καλή 2 υποψήφοι επιτυχία λοιπόν. στο σπίτι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο καθένας με τη δική του ακριβώς, αγωνία φυσικά, αλλά εσείς διπλή αγωνία. Όχι, εγώ θεωρώ ότι η υπόθεση του παιδιού μου προέχει. Προσπαθώ να τα συνδυάζω. Εσείς ως γυναίκα, εντάξει, είστε και πολύ νέα βεβαίως. Εμείς οι γυναίκες πρέπει να συνδυάσουμε πολλά πράγματα στη ζωή. Είμαστε νομίζω ότι το καταφέρνουμε κιόλας, κυρία Αλεξά. Φορτισμένες με τόσους πολλούς ρόλους που πρέπει να είμαστε πολλά επαγγέλματα μαζί. Και αυτό είναι λίγο και δύσκολο. Και να φροντίζεις να μοιράσεις Αλλά και τον ανάλογο χρόνο. Τέλος και πάντων, έχω και ένα καλό σύντροφο στη ζωή μου. Οπότε αυτά συνδυάζονται. Ευτυχώς τουλάχιστον. Ωραία. Οπότε αποφασίσατε να ξανασχοληθείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης αυτή τη φορά. Ακριβώς, ακριβώς. Πώς έγινε αυτό? Ναι, το θεώρησα χρέος μου. Πρέπει να σας πω ότι πάντα με ενδιέφεραν τα κοινά. Είχα ασχοληθεί και γενικότερα με τοπικά ζητήματα, όπου και αν έζησα, με κοινωνικά κινήματα. Με ενδιέφεραν τα κοινά ούτως ή άλλως. Λοιπόν, εδώ λοιπόν σήμερα που βιώνουμε αυτή την κρίση, ως μητέρα, ως γυναίκα, ως σύζυγος, ως πολίτης αυτής της περιοχής, θεώρησα ότι είναι υποχρέωσή μου. Είχα κάποιες ικανότητες, όποιες και αν είναι αυτές, η κοινωνία θα τις κρίνει βεβαίως. Λοιπόν, είχα μια σχετική εμπειρία και θεώρησα χρέος μου να την καταθέσω. Οπότε στην δεν κρίση ήταν της και δύσκολο κοινωνίας, να πείτε βεβαίως το ναι, όταν σας έγινε η πρόταση ναι, του κ. πρέπει να πω Μιχαηλίδη? Ότι το είχα ήδη σκεφτεί πιο πριν, αλλά ήταν και άλλα σημαντικά στοιχεία τα οποία ήταν κίνητρο για μένα να προχωρήσω. Ξέρετε πώς δημιουργηθήκαμε. Εμείς ήμασταν μια ομάδα πολιτών η οποία είχε συναντήληψη στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιλέξαμε τον κύριο Παύλο Μιχαηλίδη ως επικεφαλής μας και πρέπει να πω εδώ ότι από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα αυτό που είχαμε στο νου μας το διαπιστώνουμε στην πρακτική, την καθημερινή. Δηλαδή ο επικεφαλής, ο κύριος Μιχαηλίδης, είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος βεβαίως εσείς που ζείτε και χρόνια εδώ, τον το γνωρίζετε πολύ περισσότερο βέβαια. Βεβαίως, έχει κοινωνικό κύρος και με μεγάλη ευρύτητα, αλλά για μας που ήμασταν ομάδα και αν θέλετε από διαφορετικές αφετηρίες και πολιτικές και θρησκευτικές και κοινωνικές, ήταν αυτός ο οποίος μας έδεσε. Βρήκε τον κρίκο του καθενός και έκανε την αλυσίδα. Για μας αυτό ήταν θέμα ουσίας. Γι' αυτό και προχωρήσαμε, δεθήκαμε, συναποφασίσαμε και τώρα μπαίνουμε βεβαίως στην κρίση των πολιτών. Και ευελπιστούμε βεβαίως το καλύτερο αποτέλεσμα. Εννοείται και ποιος δεν Έτσι, το ευελπιστεί σωστά. αυτό όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε, θεωρώ ότι αυτές οι εκλογές
Είναι αρκετά διαφορετικές οι αυτοδιοικητικές του 2014, διότι έχουμε 6 παρατάξεις στο Δήμο της Ναι. Αλεξανδρούπολης με πάρα πολλούς υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους. Ίσως κάθε σπίτι, στο στενό ή στον ευρύ κύκλο, να έχει από έναν υποψήφιο. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλοί Επομένως, δεν είναι άνθρωποι. κάτι εύκολο αυτό για Βεβαίως. τους ανθρώπους Έτσι, που έτσι. πήραν αυτή την απόφαση να Ναι, ασχοληθούν ναι, με ναι. τα κοινά από μέσα. Ξέρετε, πιστεύω ότι όταν ζεις σε δοκιμασία ζωής, ούτως ή άλλως, βρίσκεσαι σε μια καμπή, σε μια στροφή. Πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Δηλαδή, το να κάθομαι εγώ, και αναφέρομαι καθαρά στον εαυτό μου, αλλά πιστεύω ότι αυτό αντανακλάται γενικότερα. Λοιπόν, να κάθομαι στο σπίτι μου, να βλέπω τηλεόραση, να κριτικάρω, να σχεδιάζω, αν θέλετε, κάτι άλλο που θα είχα στο μυαλό μου εγώ. Αν δεν δρώ, δεν φέρνω αποτέλεσμα. Οπότε εγώ θεωρώ θετικό, πρέπει να σας πω, ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι όρισαν χρέος τους να είναι μέλος μιας ομάδας, μιας παράταξης, ενός συνδυασμού και να μπουν στην τελική απόφαση της κοινωνίας, στην τελική κρίση τους. Θετικό και μόνο είναι. Πάμε τώρα στα δικά μας, τα θέματα που απασχολούν την πόλη, τον Δήμο της Να. Αλεξανδρούπολης, τον διευρυμένο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Έτσι κι αλλιώς. Εσάς, ποια ζητήματα σας απασχολούν και ίσως να ήταν τα κίνητρά σας για να Ναι. μπείτε στο ψηφοδέλτιο της παράταξης Ανάσα για την Αλεξανδρούπολη? Πέρα από τη συναντήληψη που σας είπα, αυτό που εμείς διεξάγουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τη δημιουργία μας μέχρι σήμερα, είναι η επαφή με την κοινωνία, με τους ανθρώπους, όπου και αν μένουν αυτοί. Όχι μόνο στο στενό πυρήνα του άστεως, αλλά γενικότερα στους οικισμούς κλπ. Αυτό που παρακινεί, αν θέλετε, και όλους εμάς να προχωρήσουμε όλο και πιο δυνατά προς τα μπροστά, είναι ότι υπάρχει συσσωρευμένη οργή και υπάρχει αποδοκιμασία γενικότερα σε ό,τι έχει συμβεί μέχρι τα τώρα. Και αυτό αφορά και στη Δημαρχιακή, την απελθούσα αρχή, αλλά και γενικότερα στο γενικότερο πολιτικό πλαίσιο. Αυτό το πράγμα λοιπόν σου δίνει όθηση ότι εκεί που τάχτηκες, όχι απλά από χρέος, αλλά είναι και υποχρέωσή σου να το πας μέχρι πέρα. Αυτό λοιπόν γιατί το λέω, γιατί ξέρετε, εμείς πιστεύουμε στην Ανάσα, ότι έτσι λέγεται ο συνδυασμός μας. Το ξέρετε άλλωστε, τώρα πια είμαστε γνωστοί. Απ' έξω τους έχουμε λοιπόν, μάθει ναι, όλους ναι, τους ναι. συνδυασμούς, πιστέψτε Λοιπόν, με. αυτό που πιστεύουμε εμείς λοιπόν είναι ότι τα προγράμματα που καταθέτει η κάθε υποψήφια δύναμη, ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός, πρέπει να βγαίνουν μέσα από τον ήχο της κοινωνίας. Δηλαδή, ο πολίτης, ο οποίος βιώνει το οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε είναι η λάμπα που δεν λειτουργεί, είτε είναι κάτι που δεν του αφήνει να αισθανθεί ότι ζει σε μια λειτουργική πόλη, αυτά τα πράγματα πρέπει να βγαίνουν μέσα από αυτό το διάλογο. Δηλαδή, τα προγράμματα και οι σχεδιασμοί μιας δημοτικής αρχής πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και όχι να είναι έτσι ένα αποτέλεσμα κλειστών γραφείων και κάποιων ειδημόνων οι οποίοι θα αποφασίσουν πώς θα γίνει πόσο αυτό και εύκολο πόσο το θεωρείτε άλλο. λοιπόν ότι είναι να... πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο στην περίπτωση που είστε αύριο η νέα Δημοτική Αρχή με επικεφαλής τον Παύλο τον Μιχαηλίδη, πραγματικά να αφουγκράζεστε, να έχετε τόσο χρόνο όσο χρειάζονται οι δημότες της Αλεξανδρούπολης και εσείς να αφουγκράζεστε την καθημερινότητα, τα πραγματικά προβλήματα ή να έχετε χρόνο να δέχεστε στο γραφείο σας όλους αυτούς τους πολίτες που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην είναι 2-3 αγανακτισμένοι. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή λοιπόν, θεωρώ ναι. ότι κανένας δήμαρχος δεν έχει καταφέρει το απόλυτο γιατί δεν γίνεται και γιατί ποτέ κανείς δεν μένει ευχαριστημένος. Το ξέρετε κι εσείς Ναι, σαν... ναι. Γνωρίζω. Καταλαβαίνω τι λέτε. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε από άλλη αφετηρία. Αυτή τη στιγμή, ο τρόπος λειτουργίας μας και δράσης μας αποδεικνύει ότι εμείς είμαστε μια παράταξη η οποία δεν θα σταματήσει στις 25 του μήνα. Θα έχει και μέλλον. Δηλαδή, εμείς θα τη διατηρήσουμε αυτή την ομάδα σε όποια θέση και αν βρεθούμε μέσα στο Δήμο. Εμείς, η ομάδα μας, ανεξάρτητα από ποια κομματικά έτσι... από ποιες κομματικές και πολιτικές αυτηρίες ξεκινάμε. Η συναντήληψή μας που σας είπα έχει σχέση με το γεγονός ότι εμείς ακούμε, δεχόμαστε ακόμα και την αντίθετη άποψη. Οπότε αυτό το πράγμα είναι το συστατικό μας στοιχείο. Δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Είμαστε αποφασισμένοι όλοι μας, οτιδήποτε και αν γίνει, να είμαστε εκεί. Να πετύχουμε σε αυτό που έχουμε σχεδιάσει στο μυαλό μας. Τα προβλήματα εμείς πιστεύουμε από εδώ και πέρα θα είναι ιδιαίτερα οξυμένα. Είναι μια καινούργια πενταετία
κρίσιμων αποφάσεων. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή, όποια και είναι αυτή, εμείς πιστεύουμε ότι εμείς θα είμαστε, πρέπει να επιλέξει τι ακριβώς θα κάνει. Ο σχεδιασμός της δηλαδή, ποιους θα εξυπηρετεί. Θα εξυπηρετεί το γενικό όφελος όλων των πολιτών ή θα εξυπηρετεί κάποιες συγκεκριμένες, μεμονωμένες ομάδες. Ξέρετε, σε όλα τα προγράμματα των παρατάξεων όμως, αυτό παρατηρούμε, ότι όλοι θέλουν το κοινό καλό των δημοτών της Αλεξανδρούπολης και όλοι αυτό υποστηρίζουν. Ναι, αυτό το πράγμα συνηθίζεται να λέγεται από όλους και ιδίως σε μια προεκλογική περίοδο. Και ακούω διαρκώς ότι ακούμε, αφουγκραζόμαστε τον κόσμο, κάνουμε πράγματα, είμαστε δεκτικοί. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Λοιπόν, όμως σας είπα, εμείς έχουμε άλλη συλλογιστική. Είναι γεγονός ότι όλοι προεκλογικά μπορεί και να ταυτιζόμαστε στο φραστικό μέρος της υπόθεσης. Τα πεπραγμένα όμως δηλώνουν άλλα πράγματα. Δηλαδή οι άνθρωποι που επιδιώκουν την νίκη σε αυτές τις εκλογές, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έχουν διοικήσει. Υπάρχουν πεπραγμένα για αυτούς. Δηλαδή δεν είναι σημερινοί, έχουν ένα παρελθόν, από όπου και αν ήταν αυτό και προερχόταν. Άρα και λοιπόν οι πολίτες γνωρίζουν ποιος είναι ο καθένας μας σε αυτή την κοινωνία. Και η πόλη δεν είναι τόσο τεράστια. Ο Δήμος δεν είναι τόσο τεράστιος. Οι άνθρωποι εδώ γνωρίζονται. Οι σχέσεις είναι διαφορετικές και μπορεί να ξέρουν και πράγματα τα οποία να μην λέγονται τις περισσότερες φορές, αλλά διαχέονται έστω και σαν φύση μέσα στην κοινωνία. Εμείς λοιπόν αυτά θεωρούμε ότι πρέπει από εδώ και πέρα να σταματήσουν, να εξαλειφθούν. Αυτή η απόσταση που χωρίζει τον πολίτη από την οποιαδήποτε δημοτική αρχή να εξαλειφθεί. Να μην είναι ο πολίτης όμοιρος, αν θέλετε, κάθε δημοτικής αρχής, όχι μόνο εδώ. Είναι μια αντίληψη που έχουμε γενικότερα για τη χώρα. Τι είναι αυτό τώρα, κυρία Αλεξάνδρου, δημιουργείται η εξής απορία. Τι είναι αυτό που μπορεί να σας δημιουργεί αυτή την αυτοπεποίθηση που βλέπω στην ομάδα σας, στο συνδυασμό σας. Στο να γίνεται αύριο η νέα δημοτική αρχή της πόλης, από τη στιγμή που δεν υπάρχει εμπειρία στο κομμάτι της αντιπολίτευσης του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Ναι. Γιατί θεωρητικά είστε μια παράταξη η οποία δεν είχε κάποιο ρόλο τα προηγούμενα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε, τα ζητήματα είναι τόσο... Θέλω να πω, γιατί να σας εμπιστευτούν. Ναι, σαφώς υπάρχουν πεπραγμένα του καθενός υποψηφίου, είναι δεδομένο. Από εκεί πέρα, όταν δεν έχει ακουστεί η φωνή σας, γιατί ένας δημότης Αλεξανδρούπολης να πει «θα δοκιμάσω»? Ναι. Εγώ πιστεύω προσωπικά, αν με ρωτάτε, ότι σήμερα σε αυτή τη λέλαπα που υπάρχει γύρω μας και τη βιώνουμε όλοι, υπάρχει ένα αίτημα. Ποιος, και όποιος μπορεί να το αντιληφθεί, μπορεί να το πάρει σαν μήνυμα, να το σηκώσει και να προχωρήσει σύμφωνα με αυτό. Το αίτημα της κοινωνίας είναι ποιο? Ότι ό,τι παλιό, ό,τι σκηνικό δημιουργήθηκε και μας έφερε μέχρι εδώ, είτε πολιτικό είτε άλλου είδους, λοιπόν, πρέπει να φύγει από τη μέση. Δηλαδή η κοινωνία αξίζει όχι απλά να επιβιώσει, να ζήσει. Και για να ζήσει πρέπει να έχει μια αρχή η οποία να αντιλαμβάνεται τι σημαίνει ανάπτυξη σήμερα, ποια είναι τα εργαλεία σου για το αύριο, πώς τα δεσμεύεις και πώς με αυτά θα πορευθείς και θα δημιουργήσεις το μέλλον που σχεδιάζεις, έστω στα προγράμματά σου. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν εμείς το εξασφαλίζουμε γιατί. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια πράγματα τα οποία η απελθούσα δημοτική αρχή δεν μπόρεσε να τα αντιληφθεί, εμείς δεσμευόμαστε πάνω σε αυτά ότι θα τα εξασφαλίσουμε. Είμαστε μια νέα παράταξη βεβαίως, είμαστε νέοι άνθρωποι άφθαρτοι, η οποία όμως έχει την κοινή λογική και την συναντήληψη του τι σημαίνει αυτοδιοίκηση. Ότι όλα πρέπει να αποφασίζονται από εμάς τους πολίτες. Υπάρχει το τοπικό συμβούλιο, υπάρχει το δημοτικό συμβούλιο, αλλά υπάρχουν και οι συλλογικότητες. Υπάρχουν οι άνθρωποι δηλαδή της γειτονιάς, των οικισμών, που αν θέλετε τις περισσότερες φορές δεν φτάνει η φωνή τους. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν είμαστε ορισμένοι εκεί. Είμαστε καθορισμένοι εκεί. Ακόμα και σήμερα, αλλά και στο παρελθόν μας, περισσότεροι από εμάς είμαστε εκεί κοντά στην κοινωνία. Έχουμε αναφορά σε αυτήν. Και επειδή τα πράγματα θα είναι πολυσχηδή και σύνθετα, χρειάζεται η Δημοτική Αρχή να αντιλαμβάνεται, ας πούμε, ότι είναι εργαλείο στα χέρια της το ότι αύριο μπορεί να μην έχει την έκταση που πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ. Ότι αύριο θα της πάρουν την πρόσωψή της ένα κομμάτι και θα το πουλήσουν, αυτό εννοώ. Ένα κομμάτι το οποίο έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και αν θέλετε έσοδα. Αυτό είναι εργαλείο για να βγεις από την κρίση.
Και πόσο μάλλον βεβαίως, αν θέλετε, πρέπει να θεωρώ ότι ως δημοσιογράφος θα το γνωρίζετε πολύ καλά. Σε λίγες μέρες θα κατατεθεί ένα καινούριο νομοσχέδιο για τον Αιγαιαλό. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ ότι είναι, έχει συνάφεια με το ότι μεγάλες εκτάσεις προσόψεων σε πόλεις περνάνε στο ΤΑΙΠΕΔ και είναι έτοιμες προς εκποίηση. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν τι κάνει, δίνει απεριόριστη ελευθερία σε αυτόν τον επιχειρηματία που θα κατέχει την παραλία να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει αυτός. Δεν θα υπάρχει δημόσια πρόσβαση στον λόμενο. Θα μπορεί ο επιχειρηματίας, αν τον εξυπηρετεί στη δική του επιχείρηση, να φτιάχνει μαρίνα, να επιχωματώνει, να μπαζώνει. Ό,τι τον εξυπηρετεί δηλαδή, θα μπορέσει να το κάνει. Και βεβαίως δεν θα επιτρέπει πια να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Αυτό το πράγμα εμείς το θεωρούμε εγκληματικό. Εκ του συντάγματος και μόνο, να το σκεφτούμε πέρα από τα υπόλοιπα που μπορεί να, από άποψη οικονομικής και κοινωνικής, να επιφέρει σε ένα δήμο σε έσοδο. Λοιπόν, θεωρούμε ότι εκ του συντάγματος οι παραλίες είναι δημόσιος χώρος. Ανήκει στον κάθε έναν από εμάς. Δεν μπορεί να ανήκει σε έναν και να την εκμεταλλεύεται μόνο αυτός. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι θέματα που εμείς δεσμευόμαστε ότι θα τα προασπίσουμε. Και αν θέλετε, μπορεί να με ρωτήσει και κάποιος, ίσως και εσείς. Εντάξει, εσείς ως Δημοτική Αρχή θα τα υπερασπίσετε. Αλλά θα είστε μόνοι σας. Πώς θα το καταφέρετε? Εμείς πιστεύουμε ότι γενικότερα σε αυτή την κοινωνία, για να υπάρξει μέλλον, πρέπει να ενεργοποιηθεί ο πολίτης. Για να αυτοδιοικηθούμε, πρέπει να ενημερωθούμε. Η Δημοτική Αρχή, η δική μας λοιπόν, θα ενημερώνει για κάθε τι που συμβαίνει και απασχολεί το Δήμο. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Υπάρχει το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου μπορεί να είναι ανοιχτό, όχι μόνο να έρχονται, αλλά με κάλυψη τηλεοπτική. Λοιπόν, εμείς θα συζητάμε στις γειτονιές. Θα δημιουργούμε αυτό που λέγαμε κάποτε λαϊκές συνελεύσεις. Τα τοπικά συμβούλια θα λειτουργούν ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο πολίτης είναι υποχρεωμένος και η πολιτεία υποχρεωμένη να ενημερωθεί και να ενημερώνεται από αυτήν. Διαφορετικά, όποιος δεν ενημερωθεί, μπορεί να είναι έρμεο οποιασδήποτε επιλογής, είτε είναι από την κεντρική εξουσία. Και ποια φωνή θα ακουστεί λοιπόν, αν εγώ διαφωνώ αύριο μεθαύριο με μία θέση της Δημοτικής Αρχής, στην περίπτωση που είστε εσείς? Μπορώ να έρθω στο Δημοτικό Συμβούλιο να καταθέσω την άποψή μου, εγώ και η γειτονιά μου ή εγώ και άλλοι 50 άνθρωποι που θα έχουμε διαφορετικές απόψεις? Εσείς θα τις αξιολογήσετε, θα τις σεβαστείτε και θα αποφασίσετε και βάσει των δικών μας? Θεωρείτε ότι είναι κάτι εύκολο, εφικτό? Γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα είστε μόνοι σας. Βεβαίως δεν θα είμαστε. Λοιπόν, το να διαλέγεσαι στη ζωή είναι πεμπτουσία. Δεν το συζητάμε αυτό. Πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι. Ότι υπάρχουν επιμέρους απόψεις, ακόμα και για το ίδιο ζήτημα. Και ποτέ δεν συμφωνεί κανένας, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μέσα στα πεπραγμένα. Δηλαδή αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το ζήτημα είναι πώς εσύ επικοινωνείς τη συγκεκριμένη άποψη που έχεις. Και όχι με την έννοια της επιβολής αυτής της άποψης, αλλά του διαλέγεστε. Δηλαδή, εγώ ως Δημοτική Αρχή βλέπω αυτό το πράγμα έτσι και θέλω αυτή τη λύση. Mm-hmm. Καλώ λοιπόν την κοινωνία πάνω στα δικά μου, στις δικές μου τις απόψεις, να τοποθετηθεί. Ακόμα και αρνητικά. Πόσο χρονοβόρο μπορεί να είναι αυτό, λοιπόν, κύριε Άλεξα? Όχι, όχι. Κάποια πράγματα για να επιληθούν είναι περισσότερο χρονοβόρα από το να αποφασίσεις πού ακριβώς θα πας. Δηλαδή, πιο λίγο χρονικό διάστημα θέλεις για να δεις τι εξέλιξη μπορεί να έχεις από το να το υλοποιήσεις. Εγώ σας φέρνω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ ζωντανό εδώ σε αυτή την πόλη. Η υπόθεση του Χρυσού, mm-hmm, είναι η πιο διατρανωμένη απόδειξη αυτού που λέω. Όταν δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα που ήταν κατεύθυνση της κεντρικής διοίκησης, ο Δήμος, η Εκκλησία, οι φορείς, οι συλλογικότητες, τα σχολεία, όλοι άπαντες ενωθήκανε. Γιατί είχαν μια κοινή, είχαν συναντήληψη, είχαν κοινή αντίληψη των πραγμάτων. Ξέρανε τι θέλανε. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν το επιδίωξαν, κατέβηκαν στο δρόμο, το διεκδίκησαν, ενεργοποιήθηκαν, γιατί είχαν ενημερωθεί. Ξέρανε τι ακριβώς είναι αυτό που πρόκειται να γίνει, ότι δεν τους αφορά. Και αν θέλετε, δεν τους εξυπηρετεί έτσι κι αλλιώς, γιατί η ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει μέσα από την καταστροφή της ζωής μας. Όσα και να είναι τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Αυτή είναι η αντίληψή μας. Λέτε και ξαναλέτε όση ώρα συζητάμε πως είστε μόνοι σας, είστε μια ομάδα ανθρώπων ανεξάρτητων πολιτικά,
Το ακούμε βέβαια και από όλους σχεδόν τους συνδυασμούς ότι είναι υπερκομματική, ναι, πολυσυλλεκτική. Πανελλαδικός πρέπει να πω. Παρόλα αυτά και σε συνέντευξη με τον κύριο Μιχαηλίδη αναφέραμε ότι ο συνδυασμός σας υποστηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είστε μόνοι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή αυτό το κατάλαβα τόσο ανεξάρτητο και τόσο... Εμείς είμαστε μια ομάδα αυτοτελής. Ανεξάρτητος στη ζωή δεν είναι κανένας. Και αυτό είναι μια έννοια την οποία πολύ χρησιμοποιούμε. Οπότε αλλά θεωρώ ότι καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά επί της ουσίας δεν αντιστοιχεί σε αυτό που ο ίδιος εννοεί όταν την εκφέρει. Λοιπόν, σήμερα να ξεκινήσουμε από ένα γενικώς παραδεκτό πράγμα, ότι τα κόμματα είναι στοιχείο δημοκρατίας. Είναι θεσμοθετημένα εκ του συντάγματος όργανα, λοιπόν, και εκπροσωπούν και αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα συμφέροντα και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Εν προκειμένου για το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σας πω, επειδή από την αρχή της δημιουργίας μας, αυτό ακουγόταν ευρέως και μες στην πόλη, αλλά και στις προσωπικές μας επαφές. Ναι, απλά θέλω να πω ότι μέχρι την ομιλία του κυρίου Τσίπρα στην Κομωτινή, απλά ακουγόταν. Δεν ήταν τίποτα σίγουρο και μάλιστα κατάλαβα τα μέλη της ομάδας λέγανε όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, έως ότου είδαμε την εικόνα. Εγώ δεν καταλαβαίνω, πρέπει να σας πω, γιατί αυτό όταν φραστικά λέγεται, όταν διατυπώνεται, μοιάζει σαν μομφή, σαν κάτι επικριτικό. Εγώ δεν καταλαβαίνω προσωπικά. Θα σας πω εγώ πώς το αντιλαμβανόμαστε. Απλά επειδή μίωσα την πριν... Εγώ δεν λέω ότι εσείς το λέτε έτσι. Αντιλαμβάνομαι όμως αυτό που διαχέεται ως πληροφορία μέσα στην κοινωνία. Λοιπόν, και για να επανέλθω, προκειμένου για την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όντως έχουμε την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το αρνείται κανείς μας. Όμως αυτό δεν μπορεί να είναι μομφή. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι σήμερα? Είναι μια δυναμική πολιτική συγκρότηση, η οποία διεκδικεί με αξιώσεις αύριο τη διακυβέρνηση του τόπου. Είναι ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα παρελθόν που είναι συνδεδεμένο με κοινωνικούς αγώνες και δεν έχει καμία σχέση με διαπλοκές και υπόγειες διαδρομές. Οπότε πρέπει να σας πω ότι για μας είναι τιμή ένα κόμμα, αυτό το σημερινό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έχει αυτό το εύρος και την αποδοχή σήμερα, μας τιμά με την υποστήριξή του. Και πρέπει εδώ να σχολιάσω και θα ήθελα να μου το επιτρέψετε. Οι κύκλοι που το διοχετεύουν αυτό στην κοινωνία του Δήμου, όχι μόνο της Αλεξανδρούπολης, πρέπει να πω ότι στα μάτια τα δικά μας και όχι μόνο, είναι πρόσωπα τα οποία είναι συνδεδεμένα, έχουν εγκύτητα με αυτό το πολιτικό σκηνικό που σήμερα καταραίει. Και καταραίει γιατί το βλέπουμε γύρω μας. Δεν το λέω μόνο εγώ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μπορεί και να επιδίωκαν αν θέλετε, γιατί αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά συνεντεύξεις συγκεκριμένων ανθρώπων που ηγούνται, θα θέλανε και το επιδίωκαν τη στήριξη από αυτές τις νέες δυνάμεις. Δεν την είχαν όμως, αυτός ο αγώνας δεν τελεσφόρησε και σήμερα βεβαίως προσπαθούν να αμαυρώσουν τη δική μας προσπάθεια. Εμείς λοιπόν τοποθετούμαστε έτσι ακριβώς όπως είμαστε, δεν αρνούμαστε τις στηρίξεις από οποιοδήποτε κόμμα έχει εκδηλώσει την υποστήριξή του προς εμάς. Το θεωρούμε τιμή βεβαίως, όπως σας είπα. Λοιπόν, είμαστε όμως αυτοτελείς. Δηλαδή εμείς έχουμε τις απόψεις μας, τις προτάσεις μας, τις ιδέες μας, αυτές καταθέτουμε στην κοινωνία. Αν αυτές τώρα ταυτίζονται εν πολλής ή εν ολίγης με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν το θεωρώ ότι είναι και τραγικό και ότι είναι για μορφή. Τώρα κυρία Αλεξά, τι χρονοδιάγραμμα βάζετε στην περίπτωση που είστε αύριο η Δημοτική Αρχή, η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, στο να δώσετε ανάσα για την Αλεξανδρούπολη? Την ανάσα αυτή που πιστεύετε εσείς ότι χρειάζεται ο Δήμος της πόλης. Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα των προτεραιοτήτων, γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι με ρωτάτε, έχει σχέση, σας είπα και πριν, με τις πραγματικές ανάγκες. Όχι με αυτό που θα σχεδιάσεις μακροπρόθεσμα. Αυτό το κοντινό έχει σχέση με το ποια είναι η κατάσταση σήμερα της κοινωνίας. Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή η δική μας δεσμεύεται πάνω σε αυτό. Ότι θα προσπαθήσει πραγματικά να προστατέψει το ανθρώπινο δυναμικό της πόλης, των οικισμών, γενικότερα του Δήμου. Μέσα από κρατικές δομές, από αυτές τις υπάρχουσες, αλληλεγγύης είτε πρόνοιας. Εμείς θεωρούμε ότι ο Δήμος, λόγω του ότι είναι ο πιο εγγύς φορέας προς τον πολίτη. Λοιπόν, πρέπει αυτή τη στιγμή να επιτελέσει το έργο του. Πρέπει δηλαδή να στηρίξει πραγματικά με ποιον τον τρόπο ασθενή θα ή τον αδύναμο.
Λοιπόν, ξέρουμε ότι από το 2011 έπρεπε ο Δήμος να έχει δημιουργήσει το Δημοτικό Ιατρείο, αυτή την κρατική δομή, η οποία σήμερα θα μπορούσε να εξασφαλίσει με την όποια χρηματοδότηση έρχεται από την κεντρική εξουσία ή μέσω του ΕΣΠΑ, το να μπορεί ο κάθε ανασφάλιστος, γιατί αυτή είναι πάρα πολύ σήμερα, το γνωρίζετε ως δημοσιογράφος, οι μητέρες να μπορούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, γιατί βλέπουμε δυστυχώς ότι επανεμφανίζονται νόσοι οι οποίοι είχαν καταργηθεί πια, ούτε καν μας πέρναγε. Προχτές διάβαζα σε μια εφημερίδα ότι επανεμφανίζεται η πολυμελίτιδα, δηλαδή μια νόσος, που είχε ξεγραφτεί από το χάρτη. Και όμως βλέπετε ότι εμφανίζεται γιατί ακριβώς οι άνθρωποι δεν μπορεί να εμβολιαστούν. Αυτό λοιπόν ήθελε ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Δεν το είδε όπως έπρεπε, δεν το αντιμετώπισε με την απόλυτη σοβαρότητα. Ο Δήμος δεν το έκανε. Σήμερα λοιπόν όλη αυτή η κοινωνική δομή της πρόνοιας στηρίζεται βασικά στους εθελοντές. Και εμείς πιστεύουμε, και πρέπει να το εξάρουμε αυτό, γιατί η διάθεση και η προσφορά των ανθρώπων, είτε στον ιδιωτικό ξέρετε, βίο... Ξέρετε, και αυτό είναι λίγο μπούμεραγκ όμως, το να εργαστούν 10-20 άνθρωποι σε αυτό το κομμάτι, που δεν θα είναι εθελοντές, θα είναι εργαζόμενοι του Δήμου, θα μείνουν άλλοι απ' έξω. Εννοείται. Δεν μπορεί να καλύψετε δηλαδή το μεγάλο αυτό φάσμα της ανεργίας ναι, στον ναι. Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, αυτό το... Και να έχετε ναι. βρει και τον τρόπο πληρωμής των μισθών τους ναι, κάθε ναι. μήνα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν όταν μιλάμε για κοινωνική πρόνοια, μιλάμε για ένα μείγμα πολιτικής. Μιλάμε για την όποια δημόσια χρηματοδότηση, και όπως σας είπα είτε από το ΕΣΠΑ είτε από κάποια άλλα προγράμματα. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ο εθελοντισμός. Και το τρίτο κομμάτι είναι οι κοινωνικές χορηγίες οποιασδήποτε μορφής. Βεβαίως βάσει αρχών και κανόνων. Άκουσα λοιπόν, βέβαια από άλλες παρατάξεις ότι να... κατήγγειλαν ναι. τις χορηγίες. Όχι, κοιτάξτε, όταν λέμε χορηγίες εννοούμε συγκεκριμένα πράγματα. Μιλάμε καταλαβαίνω για ανθρώπους τι λέτε, βέβαια. Που έχουν ευαισθησία είτε για ευπαθείς ομάδες, είτε για ομάδες περιθωριοποιημένες, είτε για ομάδες που είναι προς ένταξη στην κοινωνία. Μιλάμε για τέτοιου είδους προσφορές. Και θέλω να πραγματικά, γιατί το νιώθω υποχρέωσή μου, ως άνθρωπος που βλέπω γύρω μου, οι άνθρωποι που μόνοι τους δημιουργήσανε συλλογικότητες, ομάδες και βρήκανε τους ευπαθείς, βρήκανε τους ανθρώπους που δεν είχαν ρεύμα, θυμάστε, υπήρχε ένα επεισόδιο πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, βρήκαν τους ανθρώπους που δεν έχουν τρόφιμα, δεν έχουν, πώς να σας το πω, τα βασικά, τα στοιχειώδη για την επιβίωση. Λοιπόν, αυτοί είναι, πρέπει να τους τιμάς. Ο εθελοντισμός όμως... Ξέρετε, είναι θέμα χαρακτήρα πρέπει... όμως και θέμα παιδείας, κατά τη γνώμη μου. Αυτό δηλαδή, είναι αυτό ή το έχει κανείς ή δεν το έχει. Ή ναι, εγώ ναι, ναι, θα λοιπόν. Πετάξω το σκουπίδι μου από το αυτοκίνητο την ώρα που οδηγώ στον δρόμο. Είναι γεγονός. Ή θα φροντίσω να έχω ναι, μία ναι. σακούλα όταν ταξιδεύω να τα... Καταλαβαίνω ότι λέτε. Όλα είναι θέμα εκπαίδευσης και όλα είναι θέμα παιδείας. Θεωρώ ναι, δηλαδή ότι δεν θα καθαρίσει η πόλη μας από τα σκουπίδια. Βεβαίως. Ή δεν θα βοηθηθούν ναι, ναι. όλοι οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά ανάγκη από τους εθελοντές. Από τους εθελοντές όχι. Αυτό ήθελα να, έτσι ήθελα να τελειώσω το συλλογισμό μου. Ότι οι εθελοντές κάνουν ένα πράγμα που τους εξυψώνει καθαρά ως ανθρώπους. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Αλλά ο εθελοντισμός δεν μπορεί επουδενή να υποκαθεστήσει το ίδιο το κράτος. Τις όποιες δομές μπορεί να έχει ο Δήμος ή γενικότερα η κρατική δομή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να το ενισχύσεις. Ό,τι χρήματα έχεις πρέπει να δεις ποια είναι σήμερα η ανάγκη πραγματική των ανθρώπων. Είναι αυτό ή είναι εκείνο. Είναι να τους προστατέψεις, να βγουν ζωντανοί στο παραπέρα. Δεν είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτό. Όχι. Στο να αφήσετε δηλαδή κάτι άλλο που επίσης ναι. θα έχει ανάγκη ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης και να εστιαστείτε σε ναι, αυτό. Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Λοιπόν, το βασικό σήμερα είναι ο κάθε άνθρωπος να έχει νερό, να έχει φως και να έχει στέγη. Δυστυχώς, στη σημερινή εποχή... όπου η τεχνολογία, η ιατρική, η επιστήμη γενικότερα δε. Δημιουργεί άνθρωπο από την αρχή, ο άνθρωπος σήμερα στην Ελλάδα και γενικότερα στον νότο της Ευρώπης να ζει στη ξυλόσομπα, να ζει μετρώντας όχι το ευρώ, τα λεπτά του ευρώ. Αυτό λοιπόν δεν είναι απλά στασιμότητα, είναι οπισθοχώρηση. Είναι μια κοινωνία που τη ζήσανε οι δικοί μας στον πόλεμο. Αυτό το πράγμα λοιπόν, για να αλλάξει, πρέπει, όπως σας είπα, να ενεργοποιηθεί ο πολίτης. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αυτό είναι η πεποίθηση όλων πια. Πόσο μάλλον εμάς που έτσι κι αλλιώς ξεκινάμε από αυτή την αφετηρία.
Άραγε λοιπόν, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα ενεργοποιούμε τον κάθε πολίτη, είτε έχει την ευαισθησία του, είτε έχει το κίνητρό του πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, θεωρούμε ότι όσο πιο πολύ ο Δήμος φροντίζει τις ανάγκες των πολιτών, τόσο πιο πολύ θα γίνονται πιο ελάχιστες αυτές οι περιπτώσεις. Ιώνονται, ναι. Και αν θέλετε, ναι, οι δομές του ίδιου του Δήμου πρέπει να έχουν αυτό το σαφή προσανατολισμό. Δεν μπορεί σήμερα να σχεδιάζεις πράγματα μεγαλοπρεπή όταν ο διπλανός σου δεν έχει φαγητό. Οι ανάγκες των πολιτών θα εξυπηρετηθούν. Βεβαίως όμως θα πρέπει να σχεδιάσεις και αυτό που θα έρθει αύριο. Τις δομές, την υποδομή που θα στηρίξουν την αυριανή κοινωνία. Και αν θέλετε εμείς και ως ανάσα, αλλά και προσωπικά, ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή, θεωρούμε σύντομα, θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία να είναι πιο φιλική στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να μπορεί δηλαδή να στηρίξει τους πολίτες των Δήμων. Είναι υποχρέωση της πολιτείας, υποχρέωση του Δημάρχου, είναι υποχρέωση όλων αυτών που εκλέγονται να υπηρετήσουν το γενικό καλό. Δεν το λέω εγώ ότι μόνο. Ο χρόνος όμως μας τελειώνει και θέλω να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας και οφείλω να σας ομολογήσω πως με κερδίσατε με την συζήτηση που κάνετε. Χρονοδιάγραμμα δεν μου δώσατε. Δηλαδή στην επόμενη πενταετία, στην περίπτωση που ο κύριος Μιχαηλίδης εκλεγεί δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, εσείς θα καταφέρετε όλα αυτά που θεωρείτε προτεραιότητες, θα τα κάνετε πράξη? Θα είμαστε πάλι εδώ σε 5 χρόνια και θα σας ρωτάω, κυρία Αλεξά, άλλα μου λέγατε, άλλα κάνατε, άλλα γίναν, άλλα δεν γίναν. Όχι. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή η προεκλογική περίοδος και αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν μοιάζουν με καμιά άλλη. Λοιπόν, εδώ αυτό που κρίνεται είναι κατά πόσο η τοπική αυτοδιοίκηση θα παραμείνει με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν είναι ανέξοδο. Αυτό το πράγμα έχει σχέση με το πόσο εσύ επιλέγεις να προασπίσεις το εργαλείο και τον πλούτο που έχεις και να το αξιοποιήσεις προς όφελος όλων. Δεύτερον, πόσο θα αξιοποιήσεις και θα συνεργάζεσαι με τις δομές σου, με τους εργαζόμενους, με τους υπαλλήλους, με το επιστημονικό σου προσωπικό, για να μπορέσεις να επιφέρεις έργο και να εξυπηρετήσεις τους ανθρώπους. Τρίτον, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι, και εμείς το έχουμε ήδη στη συλλογιστική μας, ότι η ανάπτυξη δεν είναι αυτό που λέμε περιμένω τον επισκέπτη να έρθει και πάω ως tour operator, ας πούμε, σε κάθε χώρα και λέω ελάτε, είμαι ωραία πόλη να την επισκεφτείτε. Αλλά πρέπει να δημιουργήσεις το περιβάλλον. Και το περιβάλλον είναι συγκερασμό πολλών πραγμάτων. Πρέπει να μάθει η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος να συνδιαλέγεται, να επικοινωνεί και να ενώνει τους φορείς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το θέμα του τουρισμού που λέμε, που είναι το άπαν για αυτή την περιοχή, γιατί έχει όντως συγκριτικά πλεονεκτήματα. Να σας θυμίσω ότι καμία δημοτική αρχή νωρίτερα δεν έδωσε έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Ναι, δεν αντιλέγω. Είχαν γίνει προσπάθειες από την Ομαρχία Επιζαμπουνίδη, θυμάμαι, που είχαμε στηθεί στο αεροδρόμιο Δημόκρατος της Αλεξανδρούπολης και περιμέναμε το περιβόητο αεροπλάνο να βγάλουμε ζωντανή σύνδεση. Και με αγωνία περιμένουμε να κατέβουν οι πρώτοι επιβάτες και ήταν μόλις 2,5, και λέω 2,5 γιατί ήταν οι γονείς και ένα παιδάκι μικρό. Ρώσοι τουρίστες. Ναι, ναι. Και τώρα είχα δει ένα δημοσίευμα, έρχονται οι Ρώσοι. Λοιπόν, αυτό μου θυμίζει. Οι Ρώσοι ήρθανε, βέβαια, το καλοκαίρι τους είδαμε, έτσι. Ξέρετε, αυτό φαντάζει λίγο σαν το έργο. Ναι, το έρχεται το δολάριο. Λοιπόν, δεν θέλω, ας πούμε, να το κάνω φεδρό, αλλά ο τουρισμός στην αντίληψη τη δική μας είναι συγκερασμό πολλών πραγμάτων. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες ότι θέλω να έρθει ο επισκέπτης και να δει αυτά που έχω να του δείξω. Πρέπει να ενώσεις, να συνδυάσεις, να συνεργαστείς με όλους τους αρμόδιους φορείς. Είτε αυτή είναι στην εστίαση, είτε είναι στα ξενοδοχεία, είτε είναι στο κτηνοτροφικό τομέα, γιατί είναι εκείνοι που θα δώσουν τα τρόφιμα στα ξενοδοχεία και στα είναι υπόλοιπα αλυσίδα, καταστήματα. Λοιπόν. Είναι οι γεωργοί, είναι τα μουσεία και οι πολιτιστικοί σου χώροι, είναι η πληροφόρηση, είναι τα τουριστικά γραφεία. Αυτά λοιπόν είναι μια ομάδα, είναι ένας κύκλος. Αυτά πρέπει να συντονίσει ο Δήμαρχος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις χρήματα ως Δήμος για να μπορέσεις να επιτελέσεις αυτό το έργο. Αρκεί να έχεις μια αντίληψη του τι σημαίνει αυτό που επιδιώκεις. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα θα έρθει. Θα έρθει όμως πότε? Όταν ο επισκέπτης έρθει εδώ και δει ότι αυτό το περιβάλλον που του προσφέρεις είναι λειτουργικό.
Να σας πω ένα παράδειγμα προχτές. Στην επόμενη πενταετία θα τα καταφέρουμε αυτά. Εμείς αυτό με ενδιαφέρει. Ναι, ναι. Αν θα καταφέρει η παράταξή σας να κάνει πράξη και να δούμε εμείς οι δημότες της Αλεξανδρούπολης όλα αυτά που πολύ ωραία συζητάμε. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Είμαστε σίγουροι γιατί εμείς έχουμε ακριβώς αυτό το διακριτό. Δηλαδή ότι δεν σχεδιάζουμε πάνω από όλους ως οι δήμονες. Εμείς σχεδιάζουμε βάσει αυτών που μας λένε οι πολίτες και βεβαίως με μια επιστημονική τεκμηρίωση βγάζουμε ό,τι προτείνουμε στην κοινωνία. Άρα λοιπόν κινούμαστε στα πλαίσια του εφικτού. Δεν είναι κάτι φαραωνικού τύπου ας πούμε που θέλει, που κάποιος όντως θα το θεωρήσει φεδρός φαινόμενο όταν ο άλλος πεινάει να του ετοιμάζει ας πούμε μια φιέστα και ένα άλλο γεγονός το οποίο όχι απλά δεν θα τον ακουμπάει, αν θέλετε θα είναι και προκλητικό για την ίδια του τη ζωή. Εμείς λοιπόν είμαστε μια παράταξη που θεωρούμε ότι πρέπει ο κόσμος, το πιστεύουμε, το επιδιώκουμε, να μας εμπιστευτεί, γιατί η ψήφος σε εμάς δεν θα πάει χαμένη, αυτό που συνήθως λέμε. Γιατί εμείς δεσμευόμαστε ότι αυτό το πράγμα που λέμε και σήμερα, και υπάρχουν ντοκουμέντα πια, η τηλεόραση κανάνε καλά, και αυτά που λέμε σήμερα θα πρέπει να τα λέμε και αύριο, και εσείς θα είστε εδώ να μας κρίνετε και οι ίδιοι οι πολίτες. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι στις 18 του μήνα πρέπει ο κόσμος, πρέπει οι συμπολίτες μας, να επιδιώξουν να νικήσει αυτός ο συνδυασμός που φέρνει αυτό που κομίζει αυτό το καινούριο. Που είναι δηλαδή αποκριστάλλωμα αυτού του αιτήματος της κοινωνίας. Αυτό εμείς εκπέμπουμε, αυτό θόλουμε και θεωρούμε ότι όντως είμαστε εκείνη η δύναμη που μπορεί να νικήσει αυτά τα πλέγματα εξουσίας. Γιατί καμιά φορά εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό. Κάποια πράγματα μπορεί να θέλουν να τους δοθεί όθηση, αλλά ένα πλέγμα συμφερόντων ιδιωτικών ημί. Λοιπόν, εμποδίζει αυτή την ομαλή εξέλιξη. Εμείς λοιπόν είμαστε ικανοί, έχουμε τη γνώση, έχουμε την κοινή λογική, έχουμε και την εμπειρία και ας μην έχουμε χρηματίσει όλοι. Γιατί ξέρετε, για μας δεν είναι ιδιωτική, επαγγελματικός προσανατολισμός το να είμαστε, να έχουμε ένα δημοτικό αξίωμα. Βλέπετε γύρω μας πόσοι άνθρωποι... Δεν υπάρχουν και οικονομικά ωφέλη, άλλωστε τελείωσαν αυτά. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά εδώ σε αυτή την πόλη που ζούμε, γνωρίζουμε, υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι είναι σαν ισόβιοι άρχοντες. Δεν είναι έτσι. Είναι. Δεν μπορείτε να το αρνηθείτε. Λοιπόν, βεβαίως. Είναι όμως, είναι κάτι υπαρκτό. Εμείς λοιπόν, αυτό ακριβώς που λέμε και απευθυνόμαστε στους πολίτες σήμερα, είναι ότι για να πάμε μπροστά, για να έχουμε μέλλον, να έχουμε ζωή, πρέπει να επιλέξουμε σε αυτή τη στροφή που είμαστε, πού ακριβώς θα πάμε. Θα μείνουμε υποταγμένοι, θα μείνουμε έτσι στάσιμοι ή θα διεκδικήσουμε. Γιατί τίποτα στη ζωή δεν χαρίζεται. Όλοι μας, και εσείς και εγώ και οποιοδήποτε, αν δεν αγωνιστεί για κάτι, δεν μπορεί να το αποκτήσει. Αν θέλετε και να το αποκτήσει με την ευκολία που θα του δοθεί, θα είναι σαθρό, θα είναι φούσκα. Κάποτε θα σκάσει και αν θέλετε οι επιπτώσεις θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Πιο άσχημες γι' αυτόν. Κρατάμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που συζητήσαμε. Να σας ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία στον αγώνα σας και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γιατί χρειάζεται κουράγιο. Να είστε καλά. Απλά να πω και στους πολίτες που μας ακούνε ότι εμείς και λόγω σεβασμού του γεγονότος του ιερού που γίνεται σήμερα στην πόλη αναβάλαμε τη σημερινή μας συγκέντρωση. Την έχουμε την Πέμπτη, 8.30 ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο. Καλούμε λοιπόν τους συμπολίτες και είναι πολλοί αυτοί, ξέρετε, οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα. Δεν έχει προκριθεί τίποτα. Και οι φήμες που κυκλοφορούν ότι είναι τετελεσμένο γεγονός του ποιος θα είναι ο δήμαρχος αυτής της πόλης, θεωρούμε ότι μπορεί να είναι έκπληξη και τελικά. Για να δούμε. Όλοι ζούμε εμείς με αυτή την αγωνία. Βεβαίως, πρέπει να σας πω. Δυναμικά το επιδιώκουμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Ειρήνη Αλεξά, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη που ηγείται ο Παύλος ο Μιχαηλίδης, ανάσα για την Αλεξανδρούπολη. Εμείς τα ξαναλέμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας.